Και πάλι λοιπόν στον αέρα εδώ του ήχου την τενεύουμε 6. Κάτι τρέχει στα γήπεδα και επειδή κάτι τρέχει, κάτι έτρεξε την εβδομάδα που τρέχει. Έτσι πλεονασμός. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο τον Πολυμενέα, τον πρώην προπονητή των Ερυθρολεύκων της Καλαμάτας. Μην μπερδεύομαστε, έτσι πάρτε και δεν είναι να του πειραιώσει ακόμα. Έτσι Γιώργο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Καλά, άμα δεν βγεις από τον Ολυμπιακό, δεν σε καλούσαμε. Πλάκα κάνουμε έτσι, πλάκα εδώ χιουμοριστικά πάντα, λίγο ανάλαφρα μέρη Τετάρτης, μέσω εβδόμαδα. Χαλαρώνουμε, ο κόσμος θέλει να χαλαρώσει, αλλά θέλει να μας δει και σε μια άλλη διάσταση, θεωρώ Γιώργο. Σίγουρα είναι σοβαρά τα πράγματα, σίγουρα το ότι απολύθηκες από την ομάδα είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν αισθάνεσαι μόνος, πιστεύω, στην Ελλάδα της κρίσης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι απολυμμένοι αυτή την περίοδο. Και όχι μόνο προπονητές, έτσι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Τουλάχιστον σου καταπραίνει κατά κάποιο τρόπο λόγο το πόνο σου, διότι όπως προείπα, πέραν του προπονητή που ξέρεις, όταν ασχολήθηκες Γιώργο με αυτό, ξέρεις ότι ο προπονητής έχει αυτή τη μοίρα. Έχει αυτή τη μοίρα ο προπονητής, ότι πάντα θα ζει με μια βαλίτσα στο χέρι και εν τέλει δεν θα ξέρει αν το εισόδημα θα είναι από αυτό, ειδικά στο τοπικό έτσι. Δυστυχώς, στην Ελλάδα αυτή είναι η μοίρα του προπονητή. Ωστόσο, γι' αυτό δεν έχουμε πιο καλά αποτελέσματα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, ίσως. Γιατί δεν λέω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικότερα, βλέπουμε ότι αλλάζουν πολύ εύκολα οι προπονητές στο ποδοσφαίρο στην Ελλάδα. Οπότε δεν μπορεί να βγει και κάτι καλό, κάτι συνολικό ολοκληρωμένο. Μάλλον βαριούνται πολύ εύκολα οι πρόεδροι των ομάδων. Έτσι, θέλουν να αλλάζουν και θεωρούν ότι οι προπονητές είναι το πιο εύκολο θύμα. Βέβαια, εμείς θα πούμε για την περίπτωση τη δικιά μας εδώ με σένα, Γιώργο, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια. Πέραν των αποτελεσμάτων σίγουρα που μετρούν σε κάθε ομάδα και σε κάθε προπονητή, μάλλον έχουμε και κάποια θεματάκια τα οποία οδήγησαν την διοίκηση στην αποδέσμευσή σου. Και πάλι κοντά λοιπόν, εδώ στον αέρα του Χορέτου και τη εκπομπή Κάτι Τρέχει στα Γήπεδα. Γιώργος Πολυμενέας κοντά μας, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Καλαμάτας. Όπου θεωρώ, Γιώργο, η πρώτη μας συζήτηση, κουβέντα, θα πρέπει να είναι to the point. Δηλαδή, ακριβώς για το λόγο που λύθηκε η συνεργασία. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο λόγος που λύθηκε η συνεργασία σου με τον Ολυμπιακό Καλαμάτας? Νομίζω ότι κάποια θέματα θα είναι σωστά να μένουν μέσα στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά όπως πιστεύαμε στην αρχή ότι θα γινόταν, να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε. Η συνεργασία έληξε και πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Θεωρείς ότι κάπου έφτεξες και εσύ σε κάποιες σου κινήσεις και δεν μιλάω τόσο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το τακτικό κομμάτι ή το αν κέρδισε η ομάδα ή όχι. Θεωρείς ότι έκανες κάποιες παραβλέψεις, θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένο? Όχι, σίγουρα... Δεν θέλεις να γίνω πιο συγκεκριμένο? Όχι, εγώ θέλω να... γιατί δεν θεωρώ ότι... αν θέλω να μου πεις, αν αυτό θεωρείς ότι ήταν λάθος. Ότι είδαμε, μάλλον ακούστηκε από τους ανθρώπους των ομάδων, το Ολυμπιακό είναι προκειμένο, αλλά και παλιότερα μου είπε κάποιος παράγοντας σε μια προηγούμενη ομάδα. Αλλά εγώ μιλάω για το τώρα που το είδαμε κιόλας, ότι την προηγούμενη μέρα του αγώνα ήσουν με κάποιους ποδοσφαιριστές σε κάποιο κέντρο διασκέδασης αργά το πρωί. Την προηγούμενη μέρα, όχι. Ναι. Άρα ήταν αυτό θέλω να πω, για να μην μένει στον κόσμο. Ωστόσο, η προσωπική μου ζωή έξω από το γήπεδο είναι η προσωπική μου ζωή και δεν μπορεί κανείς να τη σχολιάσει και να ασχοληθεί με αυτό. Πάμε ένα-ένα, περίμενε. Γιώργο, ξέρεις ότι τα λέμε και off the record. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αν όντως έγινε μια έξοδος. Γιατί δεν είχες απέναντί σου δύο φίλους, είχες δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας. Μπορεί να είναι φίλοι σου, αλλά είναι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Την επόμενη μέρα το πρωί, μεσημέρι, αγωνιζόντουσαν. Θεωρώ ότι είναι μεμτό εάν ήταν όντως την ημέρα, αλλά μου λες τώρα ότι δεν ήταν το Σάββατο, ας πούμε, το βράδυ. Δεν βγαίνει πριν από αγώνες. Γι' αυτό θέλω να σου δίνω πάσα να μας το ξεκαθαρίσεις, Γιώργο. Γιατί αφήνουν κάποιοι άνθρωποι να εννοηθεί αυτό ακριβώς. Πριν από αγώνες δεν βγαίνω ούτε εγώ. Δεν βγαίνει ποδοσφαιριστές μου, δεν βγαίνω ούτε εγώ. Συμμετέχω και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Οπότε η φωτογραφία που είδαμε ήταν μεσοβδόμαδα, ας πούμε, ή κάποια άλλη περίοδο. Ναι. Γιώργο, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, τελευταία μας συνομιλία, για το ότι κάποιοι κύκλοι, τέλος πάντων, γύρω από την ομάδα, γύρω από άλλες ομάδες, τέλος πάντων, που θέλουν να λένε σχόλια, εγώ δεν βασίζομαι σε αυτά, θέλω την άποψή σου, γι' αυτό είσαι εδώ, για να μας πεις την άποψη τη δική σου.
ότι η φωτογραφία συγκεκριμένη που αναρτήθηκε στο Facebook ήταν από το Σάββατο. Έτσι αφήσανε οι άνθρωποι αυτοί να εννοηθεί και ένας προπονητής ήταν παρέα με δύο παίκτες της ομάδας του και τα έπιναν σε ένα κλαμπ, να το πούμε έτσι, και την επόμενη υπήρχε αγώνας. Αλλά από σένα μαθαίνουμε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει αφήθει να εννοηθεί, αλλά ξέρω ότι εγώ δεν βγαίνω ποτέ την προηγούμενη μέρα του αγώνα. Ούτε σε άλλους, μόνος μου. Άρα πόσο μάλλον με παίχτες, έτσι. Πρέπει να κρατάμε ένα βασικό, μια βάση στη δουλειά. Άρα είναι αβάσιμες αυτές οι κατηγορίες που αιωρούνται. Δεν ξέρω ποιος το λέει, αλλά... Είναι αβάσιμες, ωραία. Είναι αβάσιμες και εν προκειμένου η φωτογραφία που είδαμε ήταν από δύο μέρες πριν από την αναμέτρηση και δεν ήταν μια μέρα πριν. Εγώ δεν θέλω δηλαδή με το όντως το να έχεις καλές σχέσεις. Είσαι και νεαρό παιδί, δεν είσαι κάποιος μεσήλικας, να το πούμε έτσι, προπονητής. Στα 27 σου, αν δεν απατώμε, ναι. Στα 27. Οπότε σίγουρα θα αναπτύξει κάποιες πιο στενές σχέσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Μπορεί να έχετε και ακόμα περισσότερο φιλικές σχέσεις. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το θεωρώ καθόλου μεμπτό. Αλλά σίγουρα αν όντως ήταν το Σάββατο, και εγώ προσωπικά θα το θεωρούσα έτσι λίγο παράτερο. Και αντιαπαγγελματικό. Νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Έτσι είπαμε ότι δεν ήταν την προηγούμενη ημέρα, τελείωσε αυτό. Όσο για τις σχέσεις μου με τους παίχτες, είμαστε συνομήλικοι και στηρίζουμε στο στενό δέσμο με τους παίχτες και νομίζω αυτό είναι που μας έβγαλε και ένα καλό αποτέλεσμα πέρυσι. Οπότε αυτό θεωρείς ότι είναι μπουμεράν. Δηλαδή, από τη μία είναι καλό, μπορεί να βγει σε καλό, ότι όντως αν το διαχειριστείς να έχεις πολύ καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές σου. Και να δίνει και το κάτι παραπάνω για σένα, γιατί σε θεωρούν φίλο πρωτίστως και μετά προπονητή. Αλλά μπορεί να είναι και κακό σε κάποια δύσκολη στιγμή να παρακούσουν κάποια εντολή ή τέλος να μην την πάρουν τόσο σοβαρά. Επειδή περάσαμε και πέρσι δύσκολες στιγμές, αλλά και φέτος δύσκολες στιγμές, αυτό που βίωσα μέσα στα αποδυτήρια ήταν ότι οι παίκτες έδειχναν μεγαλύτερη σοβαρότητα και περισσότερο πειθαρχία στα δύσκολα. Οπότε δεν νομίζω ότι μου γύρισε πολύ σε κάποια φάση. Έτσι, 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 4 θα πάμε εδώ παρέα στον Ιχωρίο 99,6. Κάτι τρέχει στα γήπεδα, Γιάννης Μπούρας και Πάνος Κουντάνης, αλλά σήμερα έχουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο τον Πολυμενία, ο οποίος από ό,τι διαβάζουμε, μου αρέσουν αυτοί οι τίτλοι που μπαίνουν, από ό,τι μάθαμε είναι παντρεμένος με τον Ολυμπιακό Καλαμάτας και πήρες διαζύγιο. Διαζύγιο λοιπόν γράφει εδώ. Είναι δύσκολο να χωρίζεις, έτσι. Δύσκολο. Υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή, έτσι. Ωστόσο, ήταν δύσκολο ότι άφησε κάποιους φίλους πίσω στην ομάδα και... Για πες μας λίγο γι' αυτό, διότι όταν αποχωρεί ένας προπονητής, είναι αυτό που λέμε, πάει να αποχαιρετήσει τους παίκτες της ομάδας κτλ. Πώς ήταν το κλίμα στην αποχώρηση, δηλαδή στην τελευταία ομιλία τέλος πάντων και το αποχαιρετιστήριο, έτσι, και την αποχαιρετιστήρια κουβέντα που είχατε με τους ποδοσφαιριστές σου. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υποθήκαν πράγματα τα οποία έδειξαν τον σεβασμό που υπήρχε από τον ένα προς τον άλλο, έτσι, τις δύο μεριές. Και ειδικά τα αποτύπωσε και ο φέτος οργανισμός της ομάδας με τον καλύτερο τρόπο. Και το μόνο που έχω να θυμάμαι από αυτά τα παιδιά είναι ότι έχω αφήσει φίλους πίσω στην ομάδα εκεί. Βέβαια, δεν σταματάνε εδώ οι φίλοι. Δηλαδή, τι είπε ακριβώς ο Πέτρος Αργάνης, γιατί έχει σημασία η κουβέντα ενός ανθρώπου που έχει πάει με το κουτάλι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να μείνει μέσα στα αποδυτήρια. Είναι κάτι που αφορά εμένα και τους παίκτες της ομάδας. Όμως, επειδή ο κόσμος θέλει έτσι. Μάλλον του αρέσει και η φαντασία να βάζει το μυαλό να βλέπει, αλλά αν του δίνουμε και λίγα στοιχεία, μάλλον θα είπε λογικά και τίποτα στυλ. Εγώ το λέω, δεν το λες εσύ Γιώργο, το στυλ coach εφάγαμε, κάπως έτσι ας πούμε, γιατί σίγουρα οι παίκτες ανεβάζουν και οι παίκτες κατεβάζουν τον προπονητή με την έννοια ότι είτε ακολουθούν πιστά τις εντολές του, είτε όχι, είτε μπορούν να εφαρμόζουν αυτά που θέλει στο γήπεδο, είτε όχι τόσο καλά, είτε έχουν καλή απόδοση, είτε είναι σε περίοδο που η απόδοσή τους είναι μειωμένη.